Ο προϋπολογισμός του 2019 ήταν και είναι στο σύνολό του ένα έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, είτε μιλάμε για τις 120 δόσεις, είτε μιλάμε για το μεγάλο μέρος της μείωσης του έμφυα που σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει... Με διαφοροποίησης ως... βέβαια. Επιτρέψτε μου. Προσπαθεί να παρουσιάσει ως δικό της έργο. Όλα αυτά είναι κομμάτια του προϋπολογισμού του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είναι ρυθμίσεις, επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με τον Υπουργό, τον κύριο Καραμανλή, κατά ποιον τρόπο, ρωτούσε ο Υπουργός, είχαν δρομολογηθεί όλα αυτά. Θα σας πω πώς είχαν δρομολογηθεί. Είχαν ψηφιστεί στη Βουλή. Είχαν ψηφιστεί στη Βουλή και ήταν τμήμα του προϋπολογισμού που σήμερα εκτελείται. Μήπως καθυστερήσατε πολύ όμως να τα ψηφίσετε. Ένα λεπτό. Να θα σας πω. Θα σας είπε πω. Και ο Πρωθυπουργός σε σχέση, με τον έμφυα, που είναι ένα αρκετά κρίσιμο ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Όλοι γνωρίζουν ότι τα καθαριστικά του έμφυα βγαίνουν το Σεπτέμβρη. Επομένως, ως προς τι μπορεί να μιλήσει κανείς για καθυστέρηση. Κύριε Τζανακόπουλο, γιατί όμως που... δεν το είχατε πει και το λέτε τώρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε στην προεκλογική περίοδο να το πείτε. 500 φορές. 500 φορές. Εντάξει. Συζητήθηκε τον Νοέμβρη του 2018, όταν ψηφίστηκε η ρύθμιση της μείωσης του έμφυα κατά 30% μεσοσταθμικά, κατά 10% ναι. μεσοσταθμικά, όχι τελευταία στιγμή, ψηφίστηκε τον Νοέμβρη του 2018, ήταν τμήμα του προϋπολογισμού του 2019, ο προϋπολογισμός του 2019 συγκροτήθηκε με βάση τη μείωση του έμφυα και σήμερα... Ακριβώς επειδή τα καθαριστικά του έμφυα βγαίνουν το Σεπτέμβρη, έρχεται η Νέα Δημοκρατία να πει ότι εμείς μειώσαμε τον έμφυα. Θα σας πω τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Το μέτρο το οποίο είχαμε πάρει εμείς ήταν 10% μεσοσταθμική μείωση και 30% μείωση για τις μικρές και μεσαίες περιουσίες. Δηλαδή, όση μείωση είδαν οι μικρές και μεσαίες περιουσίες με βάση τα καθαριστικά που εκδόθηκαν πριν από λίγο καιρό. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 250 εκατομμύρια μείωση του έμφυα ήρθε και πρόσθεσε άλλα 200 εκατομμύρια. Αυτά τα 200 εκατομμύρια όμως πώς τα χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία? Όχι για να ελαφρύνει περισσότερο τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, αλλά αντίθετα τα χρησιμοποίησε για να ελαφρύνει περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι βλέποντας ότι οι δημοσκοπήσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και επιβεβαιώθηκαν, έδειχναν την Νέα Δημοκρατία να προηγείται, παίρνατε μέτρα τελευταία στιγμή. Όπου δημιουργήθηκε η εντύπωση τότε ότι ήταν καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα. Μα είναι, μα, κύριε Παπαδάκη, ότι ήταν παροχές, κύριε Παπαδάκη, να αναστρέψετε το κλίμα. Υπήρχε ένα πακέτο μέτρων, 1,2 δις, το οποίο ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2018, σε ανύποπτο δηλαδή πολιτικά χρόνο. Όταν εφαρμόστηκε όμως. Και εφαρμόστηκε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Μέχρι τον Νοέμβρη του 2018 είχαν ψηφιστεί το σύνολο των μέτρων που είχαν εξαγγελθεί στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα απαριθμίσω κιόλας. Η μείωση του έμφυα, το στεγαστικό επίδομα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όλα αυτά ήταν κομμάτι του προϋπολογισμού του 2019. Υπήρξε και ένα δεύτερο πακέτο μέτρων, άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο ήταν η σταδιακή αποκατάσταση 13ης σύνταξης, συν η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, που πράγματι ήρθε αργότερα. Αλλά γιατί ήρθε αργότερα? Ήρθε αργότερα, το Μάιο συγκεκριμένα του 2019, για τον απλούστατο λόγο ότι τότε ήταν που είχαμε στη διάθεσή μας την αποτίμηση της Eurostat για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2018. Και άρα μας προέκυψε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Όμως, και κλείνω με αυτό για να μπούμε στην ουσία του θέματος. Όταν εμείς πήραμε αυτά τα μέτρα, 1,2 δις τον Σεπτέμβριο του 2018 και άλλο περίπου 1 δις τον Μάιο του 2019, η τότε αντιπολίτευση, η σημερινή κυβέρνηση, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για αυτά τα μέτρα και αντιθέτως με την νομοθέτηση αυτή εμείς θέτουμε σε κίνδυνο το στόχο 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. Ξαφνικά, τότε αν θυμάστε ήταν και ο κύριος Τουρνάρας ο οποίος είχε βγει και είχε υποστηρίξει αυτή τη θέση. Και τώρα ξαφνικά φαίνεται να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στον έμφυα και σε 120. Ο προϋπολογισμός
μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να δημιουργηθεί θέμα για το πρωτογενές πλεώνασμα, και εδώ είναι μια κορυφαία, κατά τη γνώμη μου, πολιτική αντίφαση της Νέας Δημοκρατίας.